Καλησπέρα καλησπέρα σε όλους λοιπόν Εδώ είμαστε για ακόμα μια φορά Για ένα βιντεάκι ανάλυση και προγνωστικά Αυτή τη φορά για την έκτη αγωνιστική τον, ε, out, Την πρώτη τελευταία στροφή Των φετινών Σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι Κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουν Βέβαια η παραμονή για μια ομάδα Δεν έχει εξασφαλιστεί Έχουμε μια ομάδα που έχει υποβεβαστεί Και είναι ο Παζιάννα Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε να βρούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει τον ε, Πας Γιάννα στην ε, Super League 2 και σίγουρα όπως είπα και πριν η μάχη αναμένεται πάρα πολύ μεγάλη κυρίως για τρεις ομάδες για το, για το Βόλο, την Κιβισιά <coughs> και τον Πανετολικό Εμείς όπως κάθε φορά θα σχολιάσουμε τα μάτια της προηγούμενης αγωνιστικής θα δώσουμε τα προγνωστικά μας για αυτή που έρχεται και γενικώ νομίζω ότι είναι μια αγωνιστική στην οποία θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα και πολύ πιθανό να γνωρίζουμε ίσω από σήμερα την ομάδα που θα από σήμερα, την αγωνιστική την έκτη, την ομάδα που θα υποβιβαστεί. Διαφορετικά θα πάμε στην τελευταία αγωνιστική που, που με μεγάλη, μεγάλη αγωνία θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Ξεκινάμε το πρώτο παιχνίδι, το οποίο σε εισαγωγικά νομίζω ότι είναι και το μάτι που δεν θα συγκεντρώσει σε πολύ τα βλέμματα, μια και οι δύο ομάδε έχουν εξασφαλίσει την παραμονή του. Και μιλάμε για το μάτι του Αστέρα με τον Όφη. Στι 8 η ώρα να πούμε ότι θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνε αυτή την εβδομάδα, όπω και την επόμενη, μια και φτάνουμε στι τελευταίε τροφέ. Καταλαβαίνετε ότι τα μάτια θα διεξάγονται παράλληλα για να μην γνωρίζουν κάποιοι το αποτέλεσμα από πριν. Οπότε, ε, ο Αστέρα λοιπόν θα κοντραριστεί με τον ε, όφι Όφη ε, στο γήπεδο τη Τρίπολη του Θεόδωρο Κολοκοτρόνη. Σε ένα γήπεδο το οποίο, και σε ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω ότι παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια, θα λέγαμε ότι είναι ένα derby εξάδα. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη χρονιά οι ομάδε είχαν αρκετά σκαμπανεβάσματα φέτο. Δεν τα πήγαν όσο τόσο καλά όσο θα ήθελαν. Παρ' όλα αυτά δεν θα έχουν κανένα, και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, μια και έχουν εξασφαλίσει την παραμονή. Ο Αστέρα, ο οποίο η αλήθεια είναι ότι έκανε ένα μείνει πίσω γύρισμα, μια και ιτήθηκε από τον Πανετολικό την προηγούμενη εβδομάδα στην έδρα του με ένα 0-2, ένα καθαρό σκορ για τον Πανετολικό, ο οποίο το ήθελε περισσότερο, το πήρε το παιχνίδι. Ο Αστέρα σίγουρα νομίζω ότι δεν. Ε, μπορούμε να πούμε ότι κάνει και την καλύτερη του εικόνα στα playout. Σίγουρα η ομάδα έχει μόνο μία νίκη σε αυτά τα playout, μόνο με τον μπα. Με το, με το Κατά τα άλλα έχει μόνο ήττε. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα στον αστέρα έχουν αφήσει, ψιλο, έχουν ψιλο αφήσει τα playout πίσω του και, το, και παίζουν απλά για το τυπικό τη υπόθεση, και έχουν αρχίσει ήδη και ξεκινάει το σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά. ήδη κάποιοι παίκτε από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσουν, όπω είναι ο Ατχέλ, όπω είναι ο Καρμώνα, όπω είναι ο Σίτο, όπω είναι ο Βαλιέντε. Από εκεί πέρα όμω ε, σίγουρα για τον Αστέρα είναι μια χρονιά η οποία εντάξει του αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση θεωρώ εγώ. Γιατί ήταν πολύ κοντά στο να βρεθεί στα playoff και εν τέλει δεν βρέθηκε. Από δικά του λάθη. Αλλά σίγουρα ε, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει φόντα να πάει πολύ καλά και σίγουρα να παίξει καλό ποδόσφαιρο και την επόμενη χρονιά. Τώρα, όφη από την πλευρά του και αυτό ήταν μια περίπτωση ομάδα που είχε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα ε, τη φετινή χρονιά δεν τα, έχει, δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά Στα play out είχε και, απ και εκεί κάποιες καλές εμφανίσεις Και κάποιες όχι τόσο καλές Την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε το Βόλο στην Κρήτη Νομίζω ότι είναι ψιλοαναμενόμενο να γίνει αυτό Ο Όφη στην Κρήτη δύσκολα χάνει βαθμούς Και νομίζω πήρε και μια νίκη με τα δύο γκολ του Τωράλ Που του εξασφάλισαν και μαθηματικά την παραμονή Γιατί ο Όφη μπορεί να είχε μια καλή απόσταση από τους ε, αντιπάλους Αντιπάλου του, τι ομάδε που είναι πιο κάτω, αλλά σίγουρα δεν ήταν 100%, -100 εξασφαλισμένο και με την νίκη με τον Βόλο κατάφερε να εξασφαλιστεί και αυτό. Τώρα, είναι ένα μάτι το οποίο ξαναλέω ότι είναι οι δύο ομάδε που δεν έχουν κάποιο κίνητρο αυτή τη στιγμή. Ο Αστέρα είναι η αλήθεια ότι ε, ο Όφη, μάλλον, κυνηγάει μια μεγάλη νομίζω, παράδοση. Είχε να κερδίσει χρόνια τον Αστέρα στην Τρίπολη. Και γενικώ ο Όφη εκτό έδρα τον βλέπουμε ότι δεν τα πάει τόσο καλά τη φετινή σεζόν. Νομίζω δεν, δεν θυμάμαι αν έχει νίκη εκτό έδρα φέτο. Οπότε θα είναι ένα δύσκολο έργο για τον Όφη. Ε, και ο Αστέρα όμω πρέπει, νομίζω για τον κόσμο του, γιατί πρέπει να είναι και το τελευταίο μάτι το Θεόδωρο Κολοκολτρώνε για τη φετινή χρονιά. Αν δεν κάνω λάθο, να παρουσιάσει ένα καλό αποτέλεσμα, μια καλή εικόνα και να κλείσει την παρουσία του στα εντό αδρά παιχνίδια με μια νίκη. Τώρα, στα αγωνιστικά, ο Καλτσά θα επιστρέψει για τον Αστέρα που ήταν τιμωρημένο στο προηγούμενο παιχνίδι και δεν έπαιξε. Ο Μουνάφο ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μάλλον όμω δεν θα είναι ε, διαθέσιμο. Ε, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο αγωνιστικό θέμα. Πέρα από κάποιου παίκτε που μένουν εκτό για λόγου τη τακτική. Όπω είναι ο Ζουκάνο με τέτοια περίπτωση. Στον Όφη τώρα τα πράγματα είναι και εκεί λίγο. Ε, έχουμε και εκεί να πούμε διάφορα πράγματα. Αρχικά ο Όφη θα ταξιδέψει χωρί το μαρινάκι στην Τρίπολη, μια και είναι τιμωρημένο. Δέχτηκε κάρτα στο μάτι με το βόλο και θα απουσιάσει. Από και πέρα έχει δύο παίκτε οι οποίοι ε, είναι αμφίβολοι, ο Μπρεσάν και ο Γκαγέγκο που αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα τις προηγούμενες μέρες είναι τις τελευταίες στιγμές θα κρυθεί αν θα μπορέσουν να μπουν στην αποστολή κατά τα άλλα όμως είναι ένα μάτι το οποίο πιστεύω θα... οι δύο ομάδες θα είναι δυναμικές αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα δούμε πάρα πολλά γκολ δηλαδή κλείνω λίγο προς το άντερ για αυτό το παιχνίδι ίσως είναι λίγο ρίσκο αυτό που λέω αλλά να είμαι ειλικρινής θα κλείσω, κλείνω λίγο προς το άντερ όσον αφορά το προγνωστικό μου γιατί και ο αστέρα στα τελευταία του μάτια έρχεται under, ο όφι είναι στο όριο εκεί του over και του under. Ε, οπότε θεωρώ ότι το under θα ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον προγνωστικό. Θα μου πείτε, μπορεί να μην, να μην μα ε, τιμήσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον προγνωστικό και αξίζει να το σκεφτείτε καλά. Παρ' όλα αυτά, ο άσο βλέπω το αστέρα είναι στο 267 και το διπλό στο 320, στο 255 το χ. Οπότε θα δούμε πώ θα πάει. Το under παρόλα αυτά βλέπω ότι είναι στο 1,70. Εντάξει, δεν το λε και μεγάλη απόδοση, αλλά είναι και αυτό κάτι σημαντικό. 8 η ώρα λοιπόν, πρώτο match Αστέρα Τρίπολη Σόφη στο ε, γήποδο του Αστέρα του Θεόδωρος Κολοκοτρόνη. Και περνάμε στο επόμενο μάτ. Βόλο Πανσεραϊκό. Και αυτό στι 8 η ώρα, όπω όλα τα παιχνίδια, όπω είπαμε πριν. Ένα μάτς που έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρέπει για το Βόλο, κακά τα ψέματα. Ο Βόλος ο οποίος ε, σε συνδυασμό με τις νίκες της Κιφισιάς και του πανετολικού και τη δική του ΙΤΑ την προηγούμενη εβδομάδα έμπλεξε. Πάνω που λέγαμε ότι είχε κάνει ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή του. Από ό,τι φαίνεται τελικά όμως δεν είναι έτσι. Έχει μπλέξει ο, ο Βόλος οπότε χρειάζεται πάρα πάρα πολύ το αποτέλεσμα την συγκεκριμένη αγωνιστική. Και θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Είναι ένα δύσκολο μάτσο Ο Πανσεραϊκός πραγματικά κάνει νομίζω ε, με διαφορά τα καλύτερα play-out από όλου τους άλλους. Νομίζω είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα των play-out και αυτή τη στιγμή νομίζω είναι και στην πρώτη θέση των ε, play-out. Οπότε σίγουρα ε, θα έχει ένα αρκετά δύσκολο έργο ο Βόλος. Ε, χωρίς ε, βέβαια να έχει την παρουσία του κόσμου του για άλλο ένα μάτς μαζί του. Μια και πάλι το Πανθεσσαλικό κρίνεται ακατάλληλο για... από το ΔΕΑΒ για να έχει κόσμο λόγω των καμερών. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Γιατί έρχεται και ένα τελικό κυπέλου που λέμε ότι μπορεί να είναι στο Πανθεσσαλικό. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πού θα γίνει και αν θα έχει κόσμο. Γενικώ είναι μια λίγο αβέβαιη κατάσταση αυτή με τον τελικό του κυπέλου. Θα περιμένουμε όμω τι επόμενε μέρε τι εξελίξει. Τώρα στα αγωνιστικά, βόλο σίγουρα με τον όφι δεν έκανε και το καλύτερο δυνατό του παιχνίδι. Μείωσε με ένα γκολ στο τέλο, αλλά σίγουρα ήταν μακριά από τον πολύ καλό του εαυτό των προηγούμενων αγωνιστικών. Γι' αυτό το λόγο τώρα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, όπω είπαμε, το παιχνίδι αυτό. Αν και απαιτητικό. Ε, εντάξει, νομίζω δεν υπάρχουν ιδιαίτερε απουσίε από ό,τι έχω παρακολουθήσει. Ο Βόλο, ο τη στιγμή είναι στου 29 βαθμού, είναι ένα βαθμό πίσω από τον Πανετολικό και ένα πάνω από την Κυφυσιά. Οπότε σίγουρα νομίζω ότι ε, στην έδρα του γενικώ δείχνει καλύτερα στοιχεία ο Βόλος Είτε παίζει με τον κόσμο του είτε παίζει χωρίς τον κόσμο του Δείχνει κάποια καλύτερα στοιχεία και πιο ποιοτικά Και πρέπει να τα βγάλει απέναντι σε μια αρκετά καλά δουλεμένη ομάδα όπως είναι ο Πανσεραϊκός Ο Πανσεραϊκός ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έτσι, μεγάλη δουλειά Στα play-out πάρα πολύ καλός ο κύριος ε, Γκαρσία Δεν ξέρω εγώ δεν τον είχα σε τόση μεγάλη εκτίμηση στην αρχή της χρονιάς αλλά με έχει, με έχει διαψεύσει περίτρανα για την ε, προσπάθειά του που έχει κάνει με τον Πανσαραϊκό. Ε, Πανσεραϊκό, ο, ο οποίος δεν έχει το μεγάλο κίνητρο, και αυτό θα πάει, θεωρώ, εντάξει, χωρίς να έχει το άγχος το μεγάλο. Το κίνητρο είναι στο βόλο. Είναι κακά τα ψέματα αυτά. Πανσεραϊκό, ο, ο οποίο αναμο... περιμένει να δει τι θα γίνει με το θυμιά, ή να θα μπει στην αποστολή. Ο Μορέιρα θα επιστρέψει που ήταν τιμωρημένο λόγω καρτών. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Ε, ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι πιστεύω θα γίνει. Ε, δεν υπάρχουν όπως είπα και ιδιαίτερες απουσίες. Ο Βόλος πρέπει να μπει δυναμικά από το πρώτο λεπτό. Πρέπει να κρατήσει την μπάλα, να κάνει το δικό του παιχνίδι. Να προσπαθήσει να χτυπήσει τις αδυναμίες του Πανσεραϊκού. Και σίγουρα νομίζω δεν θα είναι και το πιο εύκολο παιχνίδι. Για το Βόλο, γιατί ο Πανσαραϊκός ξαναλέει μια αρκετά καλά στρωμένη ομάδα που ακόμα και αν δεν έχει κίνητρο βρίσκει τρόπο να, να, καταφέρει και να προσπαθήσει να κρατήσει το αποτέλεσμα. Εντάξει, ο αρχηγό του Βόλο Τσοκάνη δήλωσε ότι η ομάδα θα παλέψει πάρα πολύ για τα, στα δύο τελευταία παιχνίδια. Έχει και τον Μπάζι Γιάννη εκτό έδρα τελευταία αγωνιστική ο Βόλο. Οπότε το σημαντικό που μετράει είναι η βαθμή και θα φανεί νομίζω. Ο, α, να πούμε ότι θα επιστρέψει ο Σιέλη. Ο Σιέλη θα επιστρέψει που ήταν και επίση τιμωρημένο. Α, υπάρχει τελικά μια απουσία. Θα Υπάρχει λογικά ο Μίγα, θα είναι αυτή η απουσία για τον Βόλο. Ο οποίο από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε. Και σίγουρα περιμένω να δω έναν ανταγωνιστικό μάτσο και ένα σκληρό μάτσο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι κλείνω λίγο προς το Χ. Να είμαι ειλικρινή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κλείνω λίγο προς το Χ, το οποίο είναι στο 5-30, βλέπω αυτή τη στιγμή. Ε, μεγάλο η απόδοση το 5-30 για το Χ, είναι η αλήθεια. Οπότε γιατί όχι, το Χ θα είναι ένα πάρα πολύ καλό προγνωστικό. Και νομίζω ότι σίγουρα θα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και πόσο θα μπορέσει να ε, ανταποκριθεί ο Βόλος και να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο. Οκτώ η ώρα και αυτό το παιχνίδι, φυσικά στο, γήπεδο του, Βόλου το Πανθεσσαλικό, αλλά ξαναλέω ότι χωρίς κόσμο για άλλο ένα μάτς ο Βόλος. Και περνάω στο μάτς της Κιφισκάς με τον ε, Πας Γιάννηνα, στις 8 ε, ώρα και αυτό όπως όλα τα παιχνίδια στο τύπο εδώ της Κεσαριανής, εκεί που η Κηφισιά πλέον θα παίξει με τον υποβιβασμένο Πας Γιάννενα, ο οποίος δεν τα κατάφερε και σίγουρα είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο σοκ αυτό για την ομάδα, ότι θα πέσει στη Super League 2 μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Οπότε πλέον ξεκάθαρα ο Πας Γιάννενα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξενερωμένο. σίγουρα τα παιχνίδια αυτά τα τελευταία δύο είναι τυπικής διαδικασίας, Παραιτήθηκε ο κύριο Γρηγορίου, ανέλαβε ο κύριο Γεωργουλόπουλο, νομίζω να λέω καλά το όνομά του, ω υπηρεσιακό για τα τελευταία δύο παιχνίδια. Και σίγουρα από εκεί και πέρα ο Παζιάν θα κοιτάξει το μέλλον του το οποίο είναι μακριά από τη μεγάλη κατηγορία, γιατί σίγουρα πρέπει και εκεί να κάνει κάποιε αλλαγέ και να πάει λίγο διαφορετικά και το μέλλον του θα είναι δύσκολο. Αλλά α ελπίσουμε ότι θα τον ξαναδούμε σύντομα στην πρώτη κατηγορία. Τώρα η Κυφισιά η οποία έκανε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο διπλό την προηγούμενη αγωνιστική πραγματικά ένα διπλό το οποίο προσωπικά εγώ δεν περίμενα και είναι αυτό που έχω πει για την Κυφισιά ότι μπορεί εύκολα να σου κερδίσει οποιοδήποτε μάτς και στο άλλο μάτς να χάσει με συντριβή. Δηλαδή είναι ένα θεωρητικά καλό γιατί δείχνει απρόβλεπτη ομάδα αλλά απ' την άλλη είναι και κακό γιατί δεν έχει σταθερότητα και δυσκολεύεται πάρα πάρα πολύ. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα είναι... Ε, δύσκολο αρκετά για την Κηφισιά θεωρώ όμω ότι στο συγκεκριμένο μάτς έχει το πλεονέκτημα και γιατί έχει κίνητρο και γιατί ο Παζιάννα δεν είναι στην καλύτερη του φάση ψυχολογικά και είναι λογικό μετά τον υποβιβασμό οπότε πιστεύω ότι η Κηφισιά έχει ένα πλεονέκτημα για αυτό το, το παιχνίδι <χω> μπορεί δηλαδή να τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά και να έχει αποτέλεσμα. Ξαναλέω, το διπλό στο περιστέρι ήταν πάρα πολύ σημαντικό και με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα μέσα στο Αγρίνιο. Ε, μέσα στο Αγρίνιο, λέω, μετά με τον Πανετολικό στην έδρα τη. Οπότε καταλαβαίνετε πω μιλάμε για ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ε, ματ για την Κυφυσιά, η οποία θα δώσει πραγματικά τα ρέστα τη. Αυτή τη στιγμή είναι προτελευταία η ίδια. Θέλει να εκμεταλλευτεί και κάποια γκέλα του Βόλου ή του, ή του Πανετολικού. Οπότε ε, νομίζω ότι σίγουρα θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα, ε, να πούμε και κάποια άλλα νέα. Ότι η Φυσικά δεν θα έχει τον ε, Τσανάτζια μαζί τη λόγω τιμωρία, λόγω καρτών. Θα παραμείνει λογικά εκτός και ο Τεϊσέιρα, φυσικά και ο Μποτέα εδώ και καιρό. Κατά τα άλλα, κάποιο άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Βέβαια, χρειάζεται και προσοχή με τις κάρτες γιατί νομίζω ο Μιλίτσεβιτς και ο Σολό είναι στο όριο να δεχθούν κάρτε. Και να πουσιάσουν από το τελευταίο παιχνίδι τη ε, άλλη εβδομάδα απέναντι στον ε, Πανσεραϊκό Οπότε, ε, σίγουρα χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι δύο βασικότατοι παίκτε. Τώρα, να πούμε και για τον Γιάννη Γιάν, ο οποίο ε, πέρα το ότι έχει υποβιβαστεί στα αγωνιστικά του θέματα. Να πούμε ότι ο Παντελάκη και ο Τσαούση ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα τι προηγούμενε μέρε. Και ο Λέο το ίδιο, όπω και ο Μπάλαν που αποχώρησε την τελευταία προπόνηση. Γενικώ έχει προβλήματα ο και αγωνιστικά. Με κάποιου τραυματισμού, να δούμε ποιο θα μπορέσει να είναι και πάλι διαθέσιμο. Ο Παντελάκη λογικά θα είναι. Νομίζω ότι ήταν ένα πιο μικρό πρόβλημα, οπότε δεν θα απουσιάσει, αλλά θα φανεί αυτό στην εξέλιξη τη εβδομάδα και τι θα γίνει μέχρι την τελευταία στιγμή για τον Παντελάκη. Από εκεί και πέρα και ο Ντεμίρ αποτελεί παρελθόν από τον Μπα πλέον, μια και ο δανεισμό του έληξε πρόωρα και επιστρέφει στην προηγούμενη ομάδα του. Ένα παίκτης που ήρθε για να βοηθήσει τελικά, δεν κατάφερε όμω να βοηθήσει τόσο πολύ όσο θα ήθελε την ομάδα. Οπότε σίγουρα νομίζω ότι μιλάμε για ε, ένα μάτς το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ κομβικό για τους ε, γηπεδούχους κυρίως και ο Πας σίγουρα θα προσπαθήσει ξαναλέω να δείξει ένα καλό στοιχείο, ένα καλό πρόσωπο ε, και να αποχωρήσει την κατηγορία έστω με κάποια θετικά αποτελέσματα. Μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να είναι απαιτητικό αλλά αυτό είναι κάτι που θέλει να πετύχει ο Πας να έχει μια καλή εικόνα στα τελευταία παιχνίδια και να αποχωρήσει την κατηγορία με ψηλά το κεφάλι. Τώρα η αλήθεια είναι σαν προγνωστικό κλείνω λίγο προς το Άσο και Άντερ, Άντερ 2,5, το οποίο 2,02 αποδοση βλέπω. Άσο και Άντερ 2,5, δηλαδή Άσο υπέρ της Κηφισιάς, όχι συγγνώμη, Άσο και Άντερ 2,5 εχει 3,30. 3-30. Από ό,τι βλέπω εδώ, πολύ καλό αυτό το προγνωστικό. Ενδιαφέρον στο 3.30, πάρα πολύ καλό. Mm, θα έχει ενδιαφέρον αυτό το άσο και άντερ. Οπότε το κρατάω. Παίρνει και φυσικά 3 3.30 είναι. Και για να δούμε τι θα γίνει και στην πορεία τώρα. Οπότε περιμένω να δω και εγώ ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ξαναλέω. Ε, 8 ώρα και αυτό το μάτς Και φυσικά έχει το πλεονέκτημα. Θεωρητικά είναι πιο φορμαρισμένη. Σε καλύτερη κατάσταση. Με μεγαλύτερο κίνητρο. Οπότε για αυτό το λόγο δίνουμε και το credit παραπάνω. Για να πάρει το μάτζ η συγκεκριμένη ομάδα. Και όπω είπα και πριν, ο Πα Γιάννα θα προσπαθήσει να έχει μια εξωπρεπέστατη παρουσία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι περιμένουμε και πάρα πολλά, μια και το ηθικό είναι αρκετά καταρακωμένο. Και περνάω στο τελευταίο παιχνίδι τη εβδομάδα. Να πούμε ότι όλα τα μάτια φυσικά το Σάββατο 27 του μηνό, εννοείται αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο τράμπα. Μηχαμε είχαμε ένα μάτια και την Κυριακή. Τώρα όλα τα μάτια το Σάββατο. Το τελευταίο λοιπόν είναι το Πανετολικό Ατρόμητο στο κήπο του Αγρινίου με τον Πανετολικό να υποδέχεται τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους γηπεδούχους. Να πω ότι ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή είναι το αφεντικό για την παραμονή αλλά χρειάζεται και μία νίκη οπωσδήποτε. Ο Ατρόμητος είναι μια δύσκολη ομάδα, μια σκληροτράκη ομάδα που θεωρώ ότι το αποτέλεσμα με την Κυφισιά τον πείσμωσε και θα τον πεισμώσει λίγο παρόλο που δεν κινδυνεύει θα τον πεισμώσει και θα βγάλει πιστεύω μια καλή εικόνα στο γήπεδο του Αγρινίου. Από εκεί πέρα μα και ο Πανετολικό συνέχισε σημαντικά με πολύ σημαντικό δεύτερο διπλό στη σειρά για τον Πανετολικό. Μέσα στην Τρίπολη με τον Δία να είναι ο απόλυτο πρωταγωνιστή και να παίζει πάρα πάρα πολύ καλά. Αλλά γενικώ παρατηρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι, προσμονή στον κόσμο του Πανετολικού για αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα, νομίζω έχει βγει και γενική είσοδο στα 5 ευρώ και θα γίνει και sold out το γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο, παντολικός θα έχει ισχυρή και ηχηρή υποστήριξη στο γήπεδο. Κάτι το οποίο είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό για την ομάδα του Αγρινίου. Η οποία ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή είναι το, το φαβορή για την παραμονή αλλά έχει δύσκολο πρόγραμμα αρκετά. Οπότε χρειάζεται σίγουρα προσοχή προκειμένου να καταφέρει να είναι ε, να πάρει έστω και το H, και να είναι και πάλι από πάνω. Τώρα, ε, στα αγωνιστικά ο Πανετολικός ε, θα επιστρέψει ο Μλάντεν, ο οποίος έλειψε με, την, με τον αστερολόγο καρτών. Κατά τα άλλα ο Σενγγέλια και ο Μπαλτασάρα θα είναι επίση εκτός, οι γνωστοί απόντες του τελευταίου καιρού, αλλά ο Πανετολικός μοιάζει ότι έχει βρει τον, τον, τρόπο, έχει βρει τη συνταγή, πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Αποδίδουν τα πλάνα του κυρίου Πετράκη, έχει, έχει δώσει και κίνητρο στην ομάδα με πολύ μεγάλο. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ατρόμετος από την πλευρά του σίγουρα ξαναλέω ότι ήτα από την κυφισιά λίγο τον πείσμοσε. Να είμαστε ειλικρινεί. Πιστεύω εγώ δηλαδή ότι τον πείσμοσε. Υπήρχαν και παράπονα από την κυφισιά και μάλιστα και ο κύριος ηλίτς δεν ήθελε να σχολιάσει κάτι μετά το στη συνέντευξη τύπου, στις δηλώσεις. Οπότε είναι κάτι το οποίο ε, περιμένουμε να δούμε πώ θα εξελιχθεί σίγουρα. Περιμένουμε ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ο Ατρόμητος δεν είναι μια απλή ομάδα, είναι μια ομάδα που έχει ποιοτικού παίκτε και βγάζει έτσι καλή παρουσία. Από και πέρα, όμω, σίγουρα ο παντολικό έχει το πολύ μεγαλύτερο κίνητρο το οποίο έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό τι προηγούμενε εβδομάδε. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να αποδειχθεί και τώρα. Τώρα ο Ατρόμητος σίγουρα έχει και αυτούς κάποιες απουσίες, περιμένει ο κύριος Σίλιτς στο Γιουμπιτάνα, τον Έρλιγμαρ που είχαν ίωση, τον Γκέσ Χρίντα που είχε και αυτός ένα μικρό πρόβλημα. Ο Ντεμπόκ επίσης είναι ένας παίκτης που στο τελευταίο μάτς είναι εκτός, ο Ντύρκ το ίδιο. Γενικώ έχει και ο Ατρόμητος τις απουσίες του να δούμε ποιοι θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν στην αποστολή για το μάτς του Αγρινίου. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ως προγνωστικό κλείνω λίγο προς το goal -goal, να πω την αλήθεια. Το οποίο βέβαια εντάξει, έχει μια απόδοση γύρω στο 2 πιο κάτω από το 2 βέβαια. Στο 1,83. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν το λε και άσχημο. Δεν το λε και φοβερό, αλλά δεν το λε και πολύ κακό. Στο 1,83 λοιπόν το goal goal. Γιατί όχι, πιθανό νομίζω το, το βρίσκω. Δύο ομάδε που έχουν επιθετικό ταλέντο. Σκοράρουν τελευταία και οι δύο. Οπότε γιατί όχι, νομίζω θα ήταν ένα καλό προγνωστικό για το παιχνίδι αυτό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή. Κλείνω λίγο προ πάνω το λικό να είμαι ειλικρινή ότι μπορεί να το πάρει το match. Κλείνω λίγο προ τα εκεί. Αλλά ακόμα είναι ένα μάτζ απαιτητικό για τον πανετολικό. Ξαναλέω, θεωρητικά έχει το μάτζ στην έδρα του, αλλά έχει έναν και απαιτητικό αντίπαλο. Η Κυφιστιά είναι η ομάδα που έχει θεωρητικά το πιο εύκολο πρόγραμμα από του τρει, που είναι, κινδυνεύουν. Αλλά ξαναλέω, το... αυτό είναι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Μένει να δούμε τι θα γίνει και επί του πρακτέου. Γκολ-Γκολ λοιπόν το τελικό πρόγραμμα για το μάτζ του Αγρινίου. Οκτώ ώρα και αυτό το μάτ Φυσικά. Αυτά νομίζω. Τα αναλύσαμε όλα πάρα πολύ καλά. Τα είπαμε, τα σχολιάσαμε. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Έκτη αγωνιστική το play out με τρία πάρα πολύ κομβικά μάτς για την παραμονή. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο δεύτερο που θα πέσει στην Super League 2. Φυσικά θα τα παρακολουθήσουμε στην εκπομπή μας του Σαββάτου εννοείται αυτά, όπως κάθε εβδομάδα και εννοείται ότι περιμένουμε με μεγάλη αγωνία ποια θα είναι η εξέλιξη στην αγωνιστική. Αυτά λοιπόν, θέλω να μου γράψετε και εσείς στα σχόλια τις δικές σας προβλέψεις, τα δικά σας προγνωστικά και την πορεία των αγώνων και φυσικά θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στα επόμενα βίντεο και σε επόμενες ζωντανές περιγραφές. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας!